Καστίνο, ο κύριος Ανδρέας Αγγελίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Κύριε Αγγελίδη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Πραγματικά είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, συγκλονισμένοι από την τραγωδία στη Λάρνακα, την οικογενειακή τραγωδία. Ένας 13χρονος σκότωσε την 9χρονη αδελφή του. Πώς προχωρούν οι έρευνες, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος? Κοιτάξτε, κύριε Παυλίδη, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ενδιαφέρει την κοινή γνώμη σίγουρα και όλους. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω ότι δεν θα επεκταθούμε στις λεπτομέρειες ή τα γεγονότα τα οποία είναι ήδη γνωστά. Είναι μια υπόθεση με ευαίσθητα δεδομένα, πρόκειται για ανήλικους και βεβαίως γίνεται η διερεύνηση που πρέπει να γίνει. Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να χειριστούν το όλο ζήτημα σε συνεργασία και με την αστυνομία. Και προχωρούμε έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε, να ξακρεβώσουμε μέσα από τη διερεύνηση όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και ενώ τις ενέργειες που θα γίνουν για διερεύνηση της υπόθεσης. Το 13χρονο αγόρι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, διότι αν είναι έτσι όπως τα διαβάζουμε και όπως τα μεταδίδουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, προκύπτει και ένα θέμα για το πώς τα δύο παιδιά ήταν μόνο στο σπίτι, κύριε Αγγελίδη. Δηλαδή, δύο ανήλικοι, μόνοι στο σπίτι. Ο ένας μάλιστα με ψυχολογικά προβλήματα και να παρακολουθούμε τώρα έτσι με κομμένη την ανάσα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι θέματα τα οποία σίγουρα θα απασχολήσουν όχι μόνο τη διερεύνηση, ενώ την αστυνομία που σίγουρα θα καλύψει όλο το φάσμα των ενεργειών με τα ζητήματα που υπάρχουν. Τα υπόλοιπα θέματα σίγουρα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα τα εξετάσουν έτσι ώστε να δοθούν οι απαντήσεις οι οποίες πρέπει. Δυστυχώς είναι μια τραγωδία, όπως έχετε πει και εσείς. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουν. Ο 13χρονος θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο? Όχι, δεν θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε, είναι ηλικίες κάτω των 14, δεν είναι θέμα να... Θεωρείται ποινικά ανεύθυνος δηλαδή? Ανεύθυνος, ακριβώς, με βάση τον νόμο, με βάση όλα όσα υπάρχουν. Και σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν τίθεται θέμα δηλαδή παρουσίαση του στο δικαστήριο για να ζητηθεί η κράτηση του όπως σε άλλες περιπτώσεις λόγω και της ηλικίας. Τι γίνεται σε αυτή τη συνοικία που έγινε το τραγικό περιστατικό? Κοιτάξτε, τουλάχιστον από πλευράς της αστυνομίας, από την προφόρηση που έχω πάρει, δεν υπήρχαν οποιασδήποτε άλλες καταγγελίες ή κάτι το οποίο... Είναι συνοικία που ζουν μόνο Ρωμά, δηλαδή που ζουν μόνο... Δεν έχω υπόψη μου τώρα και για μένα εκεί είναι μια... Υπάρχουν οικογένειες εκεί στη γειτονιά, αντιλαμβάνεστε, είναι κατοικημένη περιοχή. Τώρα τα ζητήματα σίγουρα αυτά θα εξεταστούν. Μια οικογένεια η οποία βρίσκονται στην Κύπρο για αρκετά χρόνια, για 10 περίπου χρόνια. Τα παιδιά διέμεναν με τον πατέρα τους. Πήγαιναν σχολείο τα παιδιά? Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, ήταν μαθητές σχολείου δηλαδή, ναι. Είχαν κανονικό έτσι... Ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Πέστε μας τώρα κάτι άλλο σε σχέση με τις έρευνες για τη δολοφονία του Γκάρι. Συνεχίζονται οι έρευνες? Συνεχίζονται οι έρευνες. Έχετε προσανατολισμό ως προς την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης? Υπάρχουν θέματα τα οποία εξετάζονται όσον αφορά ουσιαστικά τα κίνητρα. Έχουν ανακριθεί αρκετά πρόσωπα. Σίγουρα το σημαντικό είναι ότι αναμένονται αποτελέσματα επιστημονικών και άλλων εξετάσεων. Οι ανακριτές σίγουρα έχουν απαντήσει κάποια ερωτήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε εξέλιξη η οποία να ανακοινωθεί ανεξαρτήτως ότι γίνονται αρκετές εξετάσεις και συνεχίζονται. Η αστυνομία και οι ανακριτές προχωρούν έτσι ώστε να εξακριβώσουν συγκεκριμένα ζητήματα που υπάρχουν. Είχαν γίνει εξετάσεις και έρευνες στην ευρύτερη περιοχή και στη σκηνή, έχοντας υπόψη τη διαμόρφωση της σκηνής, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν όσον αφορά τη σκηνή. Αντιλαμβάνεστε, ήταν στο αυτοκινητόδρομο που είχε γίνει το έγκλημα, δηλαδή σε σχέση με το σημείο που είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο και το θύμα. Βάση όμως περιπτώσει είναι. Υπάρχουν τεκμήρια που είναι οι καλλικές του όπλου που χρησιμοποιήθηκε? Υπάρχουν τα αρκετά τεκμήρια τα οποία έχουν παραλυφθεί. Και βεβαίως αυτά τα τεκμήρια γίνονται που έχει σημασία σε μια τέτοια υπόθεση. Οι λεπτομέρειες στη διερεύνηση και το κάθε τι να εξεταστείτε πολύ προσεκτικά μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες κατευθύνσεις, κάποια συμπεράσματα με στόχο την εξιχνίαση της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι υπό διερεύνηση. Μάλιστα. Διερευνάτε επίσης και το σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με την χορήγηση ουσιών σε ποδοσφαιριστές που διαμαρτύρονται, φωνάζουν, είναι σε ιατρικά εργαστήρια. Για τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην υγεία τους.
Έχετε καταλήξει κάπου, αν είναι παράνομες ουσίες, αν είναι νόμιμες ουσίες, ποιος έχει δικαίωμα να τις χορηγεί, αν κανένας δεν μπορεί να χορηγεί τέτοιες ουσίες σε αθλητές κλπ. Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι εξετάσεις. Έχουμε ήδη ενημερώσει γραπτώς τις υπηρεσίες, τις φαρμακευτικές υπηρεσίες και τις ιατρικές υπηρεσίες. Οι ιατρικές υπηρεσίες για να οριστεί ιατρικός λειτουργός για να μελετήσει το φάκελο, τον ιατρικό φάκελο των προσώπων, και υπάρχουν τρεις καταγγελίες ενώπιον της αστυνομίας, και φαρμακευτικές υπηρεσίες για να δώσουν πληροφορίες ή και απαντήσεις σε σχέση με αυτά τα σκευάσματα, τη φαρμακευτική αναγωγή, ουσιαστικής σημασίας αυτά τα θέματα. Έχουν προχωρήσει αρκετά οι ερευνές σε προχωρημένο στάδιο. Αναμένεται σε σύντομο χρόνο, θεωρώ ότι το αργότερο ή σε περίπου σε 10 μέρες, αν καθορίσουμε το χρονικό περιθώριο, εκτός αν προκύψουν οποιαδήποτε άλλα νεότερα στη διερεύνηση, να ολοκληρωθεί η υπόθεση αφού ετοιμαστεί και έκθεση και μελετήσουν για να εκθέσουν όλα τα δεδομένα και ενδεχομένως να συζητηθεί και με την νομική υπηρεσία. Και το ερώτημα, κύριε Παυλίδη, είναι να γίνει μια σωστή εις βάθος έρευνα, προσεκτική αντικειμενική έρευνα σίγουρα, για να δούμε αν υπάρχουν, αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα. Ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι έχετε απαντήσει, διότι το έχετε διερευνήσει και συζητήσει, ναι, και με άλλα πρόσωπα. Μπορεί ένα χημικό εργαστήριο να χορηγεί ενέσιμες ουσίες? Κοιτάξτε, το τι υπάρχει ως προς το ερώτημα που είναι καθοριστικό, σίγουρα αυτά καθορίζονται και έχουν ληφθεί. Είναι και θέματα διοντολογίας των γιατρών, ναι, και όλων των όσων ασχολούνται. Έχουμε αποταθεί και πάρει και από τις αρμόδιες υπηρεσίες το πότε και πώς πρέπει να χορηγείται ένα φάρμακο, η ενέσιμο ή φαρμακευτική αγωγή, το τι προβλέπεται. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Είναι κομβικό σημείο. Κομβικό σημείο, σωστά. Κομβικό, ναι, σημείο. Ναι. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Αγγελίδη. Ναι. Σόδομα και γόμορα γίνονται στις εκδρομές των μαθητών στην Κακοπετριά αυτή την περίοδο. Ναρκωτικά, σεξ, αιχμηρά αντικείμενα. Εσείς θα αναμένετε να αποφασίσετε κάποιες δράσεις έτσι ώστε να περιορίσετε αυτά τα φαινόμενα που προκύπτουν μέσα από την συμπεριφορά των μαθητών που μόνοι τους αποφασίζουν εκεί, οργανώνουν εκδρομές, πηγαίνουν και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα? Σίγουρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η πρόληψη έχει τη σημασία της. Έχουμε λάβει υπόψη, κύριε Παυλίδη, προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια, το τι υπήρχε εκεί, γιατί ήταν μεγάλος αριθμός μαθητών νεαρών προσώπων, με αποτέλεσμα κάποιοι, όχι όλοι, να προκαλούν ζημιές άναμα φωτιάς, φωτοβολίδες, ενοχλήσεις και τα υπόλοιπα. Έχει γίνει προγραμματισμός έγκαιρα. Έχουν γίνει συσκέψεις και με τον κοινοτάρχη από πλευράς της αστυνομίας εκεί στην περιοχή και με τους επιχειρηματίες ξενοδόχους και με εκπροσώπους των συνδέσμων γονέων και των μαθητών. Και βεβαίως η αστυνομία έχει προγραμματίσει, θα υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας και θα ενισχύεται, γιατί γίνεται αναφορά και διαρωτούνται κάποιοι για τη ΜΑΔ, και βεβαίως και θα υπάρχει η ΜΑΔ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει από τη μια είναι και προστασία των ιδίων, αλλά να υπάρχει και προστασία της περιουσίας των πολιτών. Έχει σημασία για ακόμα μια φορά προς τους γονείς ότι θα πρέπει να γνωρίζουν πραγματικά πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους, γιατί θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν με την επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει. Σίγουρα ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι σίγουρα για να εκφοβήσει, αλλά από την άλλη θα πρέπει να προστατεύσει την περιουσία και να μην επιτρέψει να γίνουν όλα αυτά που γίνονται στο παρελθόν. Θεωρώ ότι ήταν και είναι πολύ καλό ο λόγος που δημοσιοποιείται αυτό το γεγονός, mm-hmm, για να γνωρίζουν όλοι. Και οι γονείς. Και οι γονείς να γνωρίζουν που στέλνουν τα παιδιά τους. Θεωρώ ότι με τη δημοσιοποίηση όλοι θα πρέπει να προβληματιστούν. Και εδώ θα πρέπει να πω, μιλούμε για την μερίδα αυτών που συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, να έχουν υπόψη ότι θα υποστούν τις συνέπειες. Μάλιστα, για να μην ζήσουμε πιο τραγικά περιστατικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι.